Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω να ακούγομαι παντού. Έτσι κι αλλιώς προερχόμαστε από μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση βιβλίου που έγινε πριν από λίγο στον ίδιο χώρο. Τώρα περνάμε σε δεύτερη υπερπαραγωγή. Πριν από λίγο είχαμε εδώ και τη σοπράνο Άννα Αλεξοπούλου. Τώρα αλλάζουμε το κλίμα. Έτσι κι αλλιώς ο Ιαννός είχε δύο πρόσωπα. Ο Ιαννός της Αθήνας έχει πολλά πρόσωπα και το αποδεικνύει. Δεν ξέρω βέβαια αν θυμίζουμε... Έχω και τους φαν μου, κύριε Καρατζά. Δημήτρης Παπαχρήστος. Δεν ξέρω κατά πόσο θυμίζουμε το κύτταρο. Άλλωστε εγώ δεν το έχω ζήσει και λόγω ηλικίας. Δεν είμαι όσο φαίνομαι. Έτσι κι αλλιώς απόψε... Μετά την πολύ πετυχημένη έξοδο της ταινίας του Αντώνη Μποσκοΐτη «Ζωντανή στο κύτταρο» και τη βράβευσή της στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάποια πλάνα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας, δυστυχώς δεν μπορούν όλοι να τα δουν. Όσοι θέλετε μπορείτε να μετακινηθείτε προς την γκαλερί για να έχετε θέαση προς την οθόνη. Κυκλοφόρησε και η μουσική της από την δισκογραφική εταιρεία Πρότασης. Είναι το CD το οποίο κρατάω στα χέρια μου και το συναντήσατε όλοι στην είσοδο του καφέ. Απόψε λοιπόν για όλα αυτά θα μας μιλήσουν ο κριτικός κινηματογράφου και λογοτεχνίας Ανδρέας Παγουλάτος, ο Μάκης Μιλάτος που εδώ πριν από λίγο καιρό παρουσιάσαμε το καινούργιο του βιβλίου που κυκλοφορεί από την Athens Voice και ακούσαμε τις μουσικές του, και ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος, που πριν από λίγες μέρες είχαμε πάλι την ευκαιρία να τον ακούσουμε στην παρουσίαση του δικού μας βιβλίου για τη Φλέρη Ντατονάκη. Θυμίζω και το δικό του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλέκτρα. Βλέπεις, Δημήτρη, ότι τα λέω όλα. Είναι ολοκληρωμένη η παρουσίαση πάντα. Και φυσικά, η ταινία είναι μία αναδρομή στα χρόνια της γέννησης του ελληνικού ροκ. Οπότε, έχουμε μαζί μας τη Μαρίζα Κοχ, τη Λίδα, τη Δέσποινα Γκλέζου, το Θανάση Γκαϊφίλια, που μας έχει χαρίσει μία μουσική παράσταση εδώ στον Ιαννό, τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη και φυσικά μαζί τους τα μακρινά ξαδέλφια, που είναι μακρινά ξαδέλφια με όλους μας. Πριν απ' όλα, βέβαια, θα καλέσω τον Νίκο Οικονόμου από την εταιρεία Πρόταση για να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε απόψε εδώ πέρα. Για μένα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ο Αντώνης Μποσκοΐτης όταν πριν από χρόνια τον εγνώρισα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για τη Φλέρη Ντατονάκη. Ήταν πολύ νέος για να τη γνωρίζει, αλλά παρόλα αυτά έψαξε, βρήκε, είδε και έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία με συγκίνησε και το soundtrack της ταινίας βγήκε πάλι από την εταιρεία μας. Σε αυτή τη δεύτερη δουλειά του λοιπόν, το κύτταρο, η συγκίνηση για μένα είναι διπλή, γιατί το κύτταρο αποτελεί μέρος των εφηβικών και μετεφηβικών μου χρόνων. Ως μαθητής, μαζί με όλους όσους είναι πάνω από 50, ξέρουν, το επισκεφτόμασταν κάθε Κυριακή. Ήταν πραγματικά και πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο το να ψάξει, να βρει και να καταγράψει μια εποχή η οποία έσβησε κάποια στιγμή και δεν ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοΐτη την φέρνει. Έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά, βγάζουμε τη μουσική μέσα από την ταινία, που περισσότερο είναι ηχητικά ντοκουμέντα, είναι μουσικές, είναι τα μακρινά ξαδέρφια, τα οποία ευχαριστώ και τον Άγγελο Σφακενάκη βεβαίως που μας τα παραχώρησε και παίζουν στα περισσότερα τραγούδια. Είναι όλοι οι παλιοί που τραγούδησαν και πέρασαν από το κύτταρο και είναι και σήμερα εδώ πέρα.
Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θέλω να πω στον καινούριο το φίλο, τον Θανάση τον Καϊφίλια, τον οποίο ήθελα πάρα πολλά χρόνια να γνωρίσω και επιτέλους μας έκανε την τιμή, τη χαρά, κατέβηκε από την Κομωτινή και γνωριστήκαμε, θα μιλήσουμε και κάτι θα κάνουμε μαζί σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ και όλους τους συντελεστές του μουσικού CD αυτού και θα ήθελα να πω το εξής. Η πρόταση ξεκίνησε κάνοντας δειλά βήματα σε κάποια ποιοτικά τραγούδια, σε μια ποιοτική μουσική, σε κάποια μουσική η οποία ήταν λίγο περίεργη για τον καιρό της, ήταν λίγο πολιτική, ήταν λίγο ιδιόρυθμη, ήταν λίγο ντοκουμέντο, ήταν λίγο όλα αυτά. Μια πορεία που, μια διαδρομή που στην πορεία αυτής ήρθε ένας φίλος και θα έλεγα μας απογείωσε με τη μούρλα του, με την τρέλα του. Είναι ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, ο οποίος είναι απόψε εδώ πέρα. Θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτόν δημόσια. Βεβαίως, βεβαίως. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφού έκανε το καθήκον του στον πολιτισμό και έχει τελειώσει με αυτό, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Όπως βλέπετε και το σουλούπι του, το στυλ του είναι τελείως αθλητικό. Ναι, με τον δικό του τρόπο. Όμως είναι ένας άνθρωπος που έζησε πέρα από όλα τα αστεία το κύτταρο. Έχει από τα γυμνασιακά του χρόνια γραμμένα πάρα πολλά κομμάτια και ένα υλικό καταπληκτικό από όλους, από τον Σαββόπουλο και από όλους τους άλλους, το οποίο βεβαίως για λόγους δικαιωμάτων, σκοπιμοτήτων και όλα αυτά δεν μπορεί προς το παρόν να βγει, αλλά αισιοδοξούμε ότι θα βγει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους κεντρικούς ομιλητές, τον κύριο Μιλάτο και τον κύριο Παγκουλάτο, να δώσω για ένα λεπτό, δύο λεπτά το λόγο στον Γρηγόρη τον Ψαριανό, να μας μεταφέρει τις μνήμες του από το χώρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Νίκο για την πρόσκληση να πω δύο κουβέντες για εκείνη την εποχή για το κύτταρο όπως μου τις έχουν μεταφέρει παλιότεροι γιατί εγώ δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ήταν μια πάρα πολύ φορτωμένη και φορτισμένη περίοδος, ξέρετε. Ήταν το τέλος της δικτατορίας και η αρχή της μεταπολίτευσης. Ήταν η κρισιμότερη περίοδος για την σύγχρονη Ελλάδα, την ζώσα, αν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα όπως έχει εξελιχθεί. Και το κύτταρο αυτής της Ελλάδας, ένα από τα κύτταρα ήταν αυτό το κύτταρο κάτω, στην Ηπείρου. Η διαδρομή του κύτταρου ως μουσική σκηνή τότε, όπως έγινε, δεν ήταν πάρα πολύ μακρόβια, δεν κράτησε δεκαετίες όπως φανταζόμασταν τότε ότι θα μπορούσε να κρατήσει, αλλά μετασχηματίστηκε σε πολλά άλλα μικρότερα κύτταρα. Θυμάμαι ότι ένα επόμενο κύτταρο ήταν ένα δικό μου βιβλιοπωλείο, δισκοπωλείο που είχα ακριβώς στη μεταπολίτευση με ένα παιδικό μου φίλο και συμμαθητή, τον Τζίμι. Είχαμε ανοίξει στη Φιλολάου στο 114 ένα βιβλιοδισκοπωλείο το οποίο το ονομάσαμε Κύτταρο, γιατί γουστάραμε πάρα πολύ αυτό που γινόταν στο κύτταρο. Μετά από αυτό, και ενώ εκεί έγιναν ακροάσεις και δουλειές, πρωτόλιες από καλλιτέχνες και ηχογραφήματα που ετοιμάζονταν να κυκλοφορήσουν σε δίσκους, την σκυτάλη από αυτό το δεύτερο μικρό κύτταρο της Φιλολάου την πήρε ο Θανάσης Καϊφίλιας και έκανε το κύτταρο στην Κομωτινή. Και label. Δηλαδή αυτό το κύτταρο της Ηπείρου έχει φτάσει μέχρι και τη Θράκη, έχει κάνει μια τρομακτική διαδρομή μέσα σε ψυχές και στις ζωές των ανθρώπων όλων μας. Δεν θέλω να πω τα ονόματα όλων αυτών των ανθρώπων που ακόμα νομίζω ότι πρέπει να ξαναδώσουν πράγματα. Γιατί χρειάζεται να ξαναδώσουν πράγματα. Ή αυτοί τα παιδιά τους έστω, τα νύψια τους ή κάποιοι φίλοι τους. Αν βαρεθήκαν ή κουραστήκαν οι ίδιοι ή απειβδίσαν ή τους την έχει βαρέσει δικαίως, να έρθουν κάποιοι μετά. Έχουν έρθει μερικοί βέβαια. Ελπίζω να έρθουν ακόμα πολύ περισσότεροι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και τον Νίκο και την πρόταση και τον Ποσκοίδη και όλους που γίνεται αυτό το πράγμα εδώ και θα μπορούσε να γίνει και πιο μεγάλο και πιο δυνατό. Μακάρι να γίνει και πιο μεγάλο και πιο δυνατό. Όχι ως νοσταλγία ή όπου τι ωραία που ήταν τότε, γιατί δεν ήταν και. Ήταν δύσκολα, έτσι.
Μακάρι να βγει κάτι ξανά, όπως είχαν βγει αυτές οι μικρές μουσικές σκηνές τότε. Γιατί έκλεισα το κύτταρο, ήταν το Ροντέο λίγο πριν, ήταν και πολλά άλλα. Τώρα μην λέμε ονόματα ούτε ανθρώπους. Μακάρι να γίνει μια συνέχεια, όχι ως νοσταλγία και επιστροφή στο απότερο παρελθόν, ως επιστροφή στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Μποσκοίτης δεν θέλει να πει κάτι, άλλωστε μιλάνε οι εικόνες του. Δείξε τις εικόνες του ανθρώπου, όχι εμένα. Επειδή βλέπω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πρόσωπα απόψε εδώ και με διαφορετική διαδρομή ο καθένας για πολλά πολλά χρόνια, θα πω κάτι, θα κάνω μια ανακοίνωση μάλλον που δεν ξέρω αν αφορά όλους, αλλά εγώ θέλω να την κάνω. Την Πέμπτη το πρωί στις 12 η ώρα, εδώ στον Ιαννό, θα παρουσιάσουμε τα δύο βιβλία του καθηγητή του Παντίου, του Γιώργου Κοντογιώργη, που κυκλοφορούν από τις εναλλακτικές εκδόσεις και από τον Ιαννό για το έθνος, και την παρουσίαση θα κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Κύριε Παγουλάτο. Με το ντοκιματέρ μεγάλου μήκους ζωντανή στο κύτταρο σκηνές ροκ, ο κινηματογραφιστής Αντώνης Μποσκοίτης συνεχίζει μετά από το γνωστό βραβευμένο ντοκιματέρ «Φλέρι, τρελή του φεγγαριού» που είδαμε και εδώ και την τόσο ενδιαφέρουσα μικρού μήκους ταινία του «Σαββατόβραδο» του 2003 που εμπεριέχει και αυτή ορισμένα σημαίνοντα ντοκιματαρίστικα στοιχεία, την κινηματογραφική του διερεύνηση της σύγχρονης μουσικής μας ιστορίας και του πολιτισμού. Ο σκηνοθέτης γνωρίζει καλά και σε βάθος, πρέπει να το υπογραμμίσουμε εδώ, την ιστορία, τα διάφορα είδη, καθώς και τις σταθερές και τις μεταμορφώσεις που γνώρισε η ελληνική και όχι μόνο ροκ μουσική και το τραγούδι. Πολύτιμη βέβαια ήταν για το σκηνοθέτη και την ταινία του η συνεργασία με σημαντικούς ανθρώπους όπως ο Λάκης Παπαστάθης, η Μαρίζα Κόχ, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος, η Λίδα, ο Δημήτρης Ψαριανός, η Δέσποινα Γλέζου, ο Ηρακλής Τριανταφυλλίδης, η Στέλλα Γαδέδη, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Ιλάν. Θα πρέπει να τους πω όλους, γιατί είναι πολύ σημαντικοί όλοι. Και πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, εξακολουθούν να είναι δραστήριοι και πάρα πολύ δημιουργικοί και σήμερα. Αρκετοί από τους οποίους, όπως λέμε, συνεχίζουν να είναι ενεργοί και δραστήριοι και δημιουργικοί. Συνεργάστηκε επίσης μαζί του το σύγχρονο συγκρότημα «Μακρινά Ξαδέλφια» με ένα τραγούδι που έγραψε ειδικά για την ταινία ο Θόδωρος ο Κοτονιάς και το αποδίδει η Λίδα. Έτσι, ο σκηνοθέτης καταφέρνει, αντλώντας από αυτές τις αληθινές και γνήσιες ιστορικές πηγές, να δώσει με πιστότητα, επινοητικότητα αλλά και ταπεινότητα, ταπεινοσύνη, το μουσικό και μερικά το πολιτιστικό και κοινωνικό κλίμα μιας εποχής σημαίνουσας για τη σύγχρονη ελληνική μουσική και το τραγούδι. Το αρκετά σπάνιο αρχιακό υλικό είναι αρμονικά και λειτουργικά δεμένο με τις καινούργιες λήψεις χάρη στο γενικότερο σχεδιασμό, τους σκηνοθετικούς χειρισμούς και την δόμηση, την πολύ καλή εκφραστική φωτογραφία του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, το μοντάζ της Αγγέλας Δεσποτίδου και της ουσιαστικής σημασίας γεμάτη ζωντάνια μέσα στη σχετική τους αντιφατικότητα μαρτυρίες. Δεν σας λέω εδώ τα σχετικά με το αρχιακό υλικό, το παραλείπω. Η ταινία αρχίζει με ένα είδος ταξιδιού, εισβολής του τώρα μέσα στο χτες ή μήπως συμβαίνει το αντίστροφο. Ο σκηνοθέτης με πλούσια χέτη, μουστάκι και γένια πάνω σε μια διπλή μοτοσυκλέτα με οδηγό τον τόσο ευρηματικό στο λόγο του Δημήτρη Πουλικάκο περιηγείται στους δρόμους της Αθήνας και μετά από τη συνάντησή τους με τον Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο, έναν υπαίθριο ποιητή που απαγγέλει στίχους του, καταφθάνουν στο κύτταρο την ιστορική μουσική σκηνή στην Οδό Υπήρου. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι τίτλοι της ταινίας, γραμμένοι πάνω στις πλάτες ορισμένων σύγχρονων παιδιών των λουλουδιών, όπως τους θέλει και τους σκηνοθετεί ο κινηματογραφιστής, που θα βρούμε εξάλλου και στο τέλος της ταινίας, σε διάφορους ερωτικούς εναγκαλισμούς που απηχούν ηθελημένα τις περίφημες φαντασιακές και μυθικές σεκάνς από την αριστοργηματική ταινία Τζαμπρίσκι Πόιντ του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Μετά από αυτή τη σημαίνουσα εισαγωγή, ακολουθούν σε μια καλά μελετημένη και δομημένη εναλλαγή οι σύγχρονες μαρτυρίες και οι αρχαιακές ιστορικές καταγραφές τραγουδιών και μουσικών δρόμενων που μερικές φορές εναρμονίζονται με σύγχρονες ερμηνείες από τους δημιουργούς τους, τραγουδιστές και μουσικούς. Σημαντικές είναι οι μαρτυρίες τους, οι σχετικές με το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα εκείνης της δύσκολης